Διαστικά και χωρίς δηλώσεις κατέφθασε σήμερα το μεσημέρι στον αερολιμένα Δημόκριτος της Αλεξανδρούπολης ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου της Ελλάδας, Νότης Μηταράκης, σπεύδοντας απευθείας στην Αριστιάδα για να συζητήσει με τους τοπικούς φορείς για το φλέγον ζήτημα του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης Φυλακίου. Εκεί. Κάτι και από όλον τον Εύρο του προετοίμασαν μια μεγάλη υποδοχή, όπου με πανό και σημαίε εξέφρασαν την επιθυμία που έχουν όλοι οι τοπικοί φορεί του Εύρου για μη επέκταση ή αύξηση τη χωρητικότητα του κέντρου υποδοχή και ταυτοποίηση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να συζητάμε. Η πολιτική τη κυβέρνηση για τη μείωση των ροών είναι αδιαπραγμάτευτη. Οι ροέ και το μεταναστευτικό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για τη χώρα, δήλωσε μεταξύ άλλων ο κ. Μηταράκη. Πέρυσι οι ροέ μειώθηκαν κατά 80%. Η μείωση των επιπτώσεων στην τοπική κοινωνία θα είναι στη συζήτησή μα. Η χώρα μα δεν πρέπει να είναι πυλή εισόδου για του λαθροδιακινητέ για την Ευρώπη. Η σύνοριοφυλακή και τα ΚΙΤ είναι για εμά απαραίτητα για να μειωθούν οι ροέ, εξήγησε στη συνέχεια, φυλάσσοντα τι επίσημε δηλώσει του για αύριο. Να σημειωθεί ότι οι Ευρύτε εξεκολουθούν να βρίσκονται μαζεμένοι έξω από το Δημαρχείο τη Αριστερά, όπου ο Υπουργό συζητά με την Επιτροπή Αγώνα.